Τι τηλέφωνο έχουμε στο γραφείο τώρα? Άντε, σηκώστε το, διαλύσατε εκεί μέσα. Έλα, Δημήτρη μου. Ναι, ναι, καθυστέρησα, συγγνώμη. Θα έρθω τώρα σε 5 λεπτά, θα είμαι εκεί. Α, το πολύ σε ένα τέταρτο. 2.5 ώρα. Υπολόγισε 1 ώρα για να είσαι μέσα. Ναι, ναι, πες την Ελένη να τον κεράσει κάτι και εσύ να πας στον Παπαπέτρου. Άντε, γρήγορα, γρήγορα. Τρέχουμε, δουλειά. Όλα από μένα τα περιμένετε. Φεύγει, τι? Ναι, φεύγει μη. Εσύ για πού το έβαλες? Μη σου μυρίσει εκδρομή. Τι πράγμα? Μισή μέρα, το απόγευμα θα με πίσω. Ούτε ρωτάμε το τίποτα. Ανοίγω την πόρτα και φεύγουμε, το διαλύσαμε. Θα σας τούλιγα, αφού στο σπίτι μου όλα εντάξει. Άκουσε, Δεβόρα, δεν έχω κανένα παράπονο από σένα, αλλά αν συνεχίσεις να κάνεις το κεφαλιού σου, θα με αναγκάσεις να γράψεις στους γονείς σου και να τους πω ότι δεν έχω πλέον την ευθύνη σου. Ας του καλούλου με μελώνει. Όχι, δεν σε μαλώνω, σε προειδοποιώ. Και με ποιους θα πας εκδρομή? Με 2 συμφίτριες. Η μία έχει αυτοκίνητο και εμείς οι 2 θα σπρώχνουμε. Κατάλαβα. Σακαράκα 2 ύπων και 2 κορόιδων. Ού, και ωραία είναι. Και πού θα πάτε? Στο πώς του λένε. Που είναι μετά την Πυλιαγμένη. Στη Βάρκιζα. Μετά την Βάρκιζα. Στην Ανάβησο. Μετά την Ανάβησο. Στο Σούνιο. Μετά το Σούνιο. Στις Κάνες. Χάθηκε να πάτε κάπου εδώ κοντά. Αντάνιξε. Αντάνιξε. Ζάχο μου! Ή με γελούν τα μάτια μου ή με γελάς εσύ. Εγώ? Βέβαια, αφού κάθε ψυχοσάββατο σου στέλνω κόλυβα. Έχεις δίκιο, χαθήκαμε. Όχι, δεν χαθήκαμε. Εσύ χάθηκες. Καλά, ούτε ένα σημείο ζωής, ούτε ένα γράμμα. Είμαι γιαυτίσιμο, το παραδέχομαι. Πού ήσουν, βρε, πού γύρισες? Εδώ και εκεί. Πάντως τα τελευταία 3 χρόνια ήμουν στο Λονδίνο. Η μικρή. Προστατευόμενη μου εξ Αφρικής. Με συστήσα τι? Σε σύστησα. Μπορώ να φύγει για μισομυρίσια? Φύγει για μισομυρίσια, άντε. Ευχαριστώ, κύριε Ζάχου. Να πα το καλό, να πα το καλό. Γεια σας, κύριους. Έλα, έλα, έλα. Άστα χορευτικά, είσαι ερείπιο, θα καταρρεύσεις. Κάτσε, μη και μου. Τι να σου πω και τι να σου κάνω. Το μόνο που μπορώ να σου κάνω είναι να σε αγκαλιάσω. Αλλά δεν σε αγκαλιάσω γιατί δεν αγκαλιάζω ποτέ γέρους. Ζάχο μου, παλιέ μου, καλέ μου φίλε. Πότε ήρθες, βρε? Θα έχω κανένα μήνα στην Αθήνα. Και τώρα με θυμήθηκες. Περίμενα να αντικατασταθώ πρώτα, Ζάχο μου. Δηλαδή θα εγκατασταθείς εδώ μόνιμα? Καημός πατρίδος, Ζάχο μου. Φεύγουμε, την αφήνουμε, αλλά το σαράκι της μας καίει. Γεια σε τον. Μια χαρά φαίνεσαι, βρε. Τι να πω και για σένα, ε. Βρε το Μικέ. Βρε το Ζαχούκο. Βρε το Μικέ. Βρε το Ζαχούκο. Βρε το Μικέ. Καλά τώρα, αυτό θα λέμε. Σωστά. Για να πούμε κάτι άλλο. Πάντως με συγχωρείς που ήρθα έτσι τόσο νωρίς, αλλά ξέρεις, το έκανα για να σε βρω. Και γιατί δεν ερχόσουν από το γραφείο? Στο γραφείο ξέρω ότι οι άνθρωποι εργάζονται, Ζάχο μου. Εξαρτάται από τα γραφεία. Λοιπόν, πώς τα πας? Μια χαρά. Με τη δουλειά εντάξει? Δεν έχω παράπονο, εσύ? Γιατί κουράστηκα τόσα χρόνια στην ξενιτιά, Ζάχο μου. Σωστά. Δηλαδή, τα βόλεψες, έτσι? Κάπως. Σχετικά με την παλιά σου δουλειά. Ποια δουλειά? Τις κλειδαριές. Δεν ήσουν κλειδαράς που σε φωνάζαν και τους άνοιγες τα κλειδωνόντσαν απ' έξω? Πήρες καμιά αντιπροσωπεία? Όχι, βρε αδερφέ. Τότε τι? Καράβια. Έγινες εφοπλιστής? Να μην τα παραλέμε τώρα, όχι, ξέρεις, σπουδαία πράγματα. Πόσα? Καμιά 30 πλεούμενα για να περνάει έτσι η ώρα, ξέρεις. Ψηλό πράγματα. Δηλαδή, έκοσα από το κλειδί που βάζει την κλειδαριά, μας έβαλες και τα γυαλιά στα μάτια. Έχω 2 γραφεία. Το ένα στη Νέα Υόρκη, το άλλο στο Λονδίνο και τώρα ανοίγω 3ο στον Πειραιά. Δηλαδή θα εγκατασταθείς εδώ μόνιμα? Ο Γερόλικος γυρίζει τη φωλιά του για να πεθάνει. Δηλαδή δεν μιλάμε για εγκατάσταση, μιλάμε για ενταφιασμό. Ας ελπίσουμε ότι μου μένουν μερικά χρονάκια ακόμα. Δεν ξέρω πώς σου μένουν εσένα, εμένα μου μένουν πάρα πολλά. Δεν το βλέπω. Τι πράγμα? Σου το εύχομαι, Ζάχο μου. Το εύχομαι. Αλήθεια, Μικέ μου, ξεχάστηκα τόση ώρα. Δεν σε ρώτησα, θα πάρεις κάτι? Όχι, τίποτα, τίποτα. Άλλωστε, ό,τι είχα να πάρω από σένα το πήρα μια και καλή και σε ευγνωμόνω. Εννοείς? Την Τζοάννα. Αλήθεια, τι κάνει το Τζοανάκι? Μια χαρά. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά όλα αυτά τα χρόνια σε μελετούσαμε πολύ. Με μελετούσατε? Πολύ. Πολύ, πολύ. Σαν να δίνετε εισαγωγικές στο Λύκειο. Βέβαια. Σε μελετούσαμε και σε σκεφτόμασταν με πολύ έτσι εκτίμηση. Μάλιστα η Τζοάννα ήθελε να έρθει σήμερα μαζί μου. Αλλά της λέω, κάτσε να πάω πρώτα να το δω εγώ και μετά θα βρεθούμε και οι τρεις. Ναι, βρε Μικέ, να μην ξαναχαθούμε, βρε. Έχουμε περάσει την νιώτη μας μαζί. Μάλιστα όταν ήμασταν νέοι εκεί πάνω στην πλάκα, ε. Αφού για μας γράφει και ο τραγούδι. Στις πλάκα, σαν οι φοριές, μεγαλώσαμε και οι δυο. Πώς περνάνε τα χρόνια, ε. Δεν ξέρω, Μικέ μου, πώς περνάνε τα χρόνια για σένα. Για μένα δεν περνάνε. Ό,τι ηλικία είχα τότε, έχω και τώρα. Χαρούμενα. Ωραία νέα παιδιά. Μετά ήρθε ο στρατός που εσύ απολύθηκες γιατί ήσουν ένα νούμερο πιο μπροστά από μας. Φυσικά ο στρατός μας χώρισε κάπως, αλλά δεν χάσαμε την επαφή. Μετά η γνωριμία σου με την Τζοάννα. Ύστερα ο δεσμός σου με την Τζοάννα και τελικά. Ο γάμος ο δικός σου με την Τζοάννα. Θα έχεις θυμώσει που σου την πήρα, ε. Όχι, δεν τα θυμάσαι καλά, Μικέ μου. Δεν μου την πήρες. Από μένα γυναίκα δεν παίρνει κανείς. Σου την έδωσα. Εστάσου τώρα, με συγχωρείς. Τι εννοείς ότι μου την έδωσες? Τι να εννοώ, βρε Μικέ. Ξέρεις τώρα, οι κοπέλες μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζουν την κρίνια. Θέλω να αποκατασταθώ, θέλω να αποκατασταθώ. Την έδωσες εσένα και την αποκατέστησες. Ωραία. Και αν είναι έτσι,
Γιατί δεν ήρθε στο γάμο μας? Α, Μικέ μου, δεν τα θυμάσαι καλά. Βλέπω έχει λίγο ψηλοπουρέψει. Δεν ήρθα στο γάμο, διότι είχα στείλει το μπλε κουστούμι στο καθαριστήριο και μου κάψα το παντελόνι. Άστα αυτά, φιλαράκο, άστα αυτά. Άλλωστε περάσαν τόσα χρόνια. 10 χρόνια παντρεάς με την Τζοάννα, 10 χρόνια στο εξωτερικό, στο σύνολο 20. Λοιπόν, περίεργο, την αριθμητική έχει μια περίεργη σχέση με τα χρόνια. Το θυμάσαι, βλέπω, ε. Τα χρόνια στην ξενιτιά, Ζάχο μου, βαραίνουν διπλά. Α, ωραία. Αυτό που είπες, Μικέ, μ' ανακουφίζει. Γιατί? Γιατί τόση ώρα που σε βλέπω, λέω, είναι δυνατόν εγώ να είμαι τόσο γέρος σαν και δάπτωνε. Το νούμερο δεν άλλαξε καθόλου. Τι πράγμα? Σε καμαρώνω, Ζάχο μου. Σε καμαρώνω. Ζάχο μου, παλιέ μου, καλέ μου, φίλε. Αυτό δεν ήταν σουτ, κύριε Μαρίκο μου. Αυτό ήταν κεραυνός. Ο άνθρωπος έχει μηχανάκια στα πόδια του. Ανοίγες και εσύ θα μου είχες φέρει τον καφέ επάνω και τώρα θα ήμουν στη δουλειά μου. Τέλος πάντων, μια που ήρθα για κανένα μου το λογαριασμό του μήνα. Το γραφείο εννοώ. Να σε πληρώσω, έτσι. Αμέσως. Ένα κουλούρι και τον καφέ μου γρήγορα. Δημητράγει, κάτσε, έχω νέα να σου πω. Δεν μπορώ, μα περιμένω από Παπαπέτρο. Θα στα πω περιληπτικά, ρε, κάτσε, σου λέω. Έχω τρομερά νέα. Μπα, δεν μου λες, το θυμάσαι το Μικέ το Βαϊρόγλου? Ξεκινιούνται τέτοια πράγματα. Γέλα, αλλά ο Μικές τώρα είναι μέγας και τρανός. Ματσωμένος είναι εδώ τώρα. Ο Χρυταράς, ματσωμένος και εδώ. Γιατί πού ήταν, στη Νέα Υόρκη? Ήταν στο Λονδίνο, ένα φεγγάρι. Πολλά λεφτά σου λέω, πολλά λεφτά. Εφοπλιστής με καράβια. Αφού είναι εφοπλιστής, με τι θέλεις να είναι, με αγελάδες? 30 καράβια. Κλείσε. Κλείσε και εσύ και φτιάξε τον καφέ. Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Μπράβο του. Πάντως στη σήμερα ημέρα δεν μου κάνει καμιά εντύπωση, δηλαδή, από κλειδαράς να γίνεις εφοπλιστής. Έχω ακούσει και χειρότερα. Εσύ γιατί γίνεσαι εφοπλιστής? Εμένα με πειράζει θάλασσα. Εμένα δεν πειράζει θάλασσα, με πειράζουν οι κρυάδες που λες. Βλακίες. Μου φεύγω τώρα, πάω στο γραφείο γιατί πνίγομαι στη δουλειά. Και. Δεν μου λες. Εκείνος ο Βαϊρόγλου ήρθε εδώ με τη. Η γυναίκα του. Ναι, γιατί. Ρωτάς. Όχι, δηλαδή, λέω, να που. Δεν σε ντράπηκε? Για ποιο πράγμα να με ντραπεί? Που. Σου φάγει τη γυναίκα. Τι λες, ρε ηλίθιε, θα μου φάει εμένα τη γυναίκα ο Βαϊρόγλου? Ναι, αλλά το Βαϊρόγλου παντρεύτη. Ναι, εγώ την έτσισα να τον παντρευτεί. Πάντως, όπως και να γίνει το πράγμα, δηλαδή, αφού μου μιλάς για τέτοια πλούτη, φαίνεται πως η Τζοάννα τη βόλεψε καλά. Για ένα πράγμα είμαι ευτυχισμένος στη ζωή μου, Δημητράκη. Για ποιο? Όλες οι γυναίκες που γνώρισα ζουν ευτυχισμένες. Επειδή παντρεύτηκαν κάποιον άλλο. Ναι, αλλά το γούρι του το έφερα εγώ. Μπράβο, κύριε Ζάχο μου. Άσε το κραβιέ, σύρι, και φτιάξε το καφέ. Άντε, μπράβο. Ανάγωγε. Και μπαίνες όλοι. Και στο ταβλί. Μόνος σου θα παίξεις. Κρατιέται καλά όμως, ε? Μια χαρά. Νούμερο όπως πάντα. Τα ίδια αστεία, ίδιες εξυπνάδες. Η Τζοάννα ήθελε να αποκατασταθεί. Τη γνώρισα σε σένα και την αποκατέστησε. Οι γνωστές μαλακίες του Ζάχου. Αθάνατε δόγκανε. Είναι όμως καλόκαρδος και χαριτωμένος, μη μου πεις. Δεν σου λέω. Ναι, μωρέ, γι' αυτό και εγώ στεναχωριέμαι. Αλλά τι να κάνουμε. Για πάρε τον άλλον ένα τηλεφωνηματάκι και πες του να βρεθείτε για κάνα καφεδάκι, για κάνα ουζάκι. Ξέρεις, διευκολύνονται πολύ τα πράγματα. Περίμενε. Στάσου, αγόρι μου. Καλημέρα. Η Τζοάννα είμαι. Καλημέρα, αγαπητή μου. Πώς είστε? Υπέροχα. Δεν τη χορταίνω την Αθήνα. Τους φίλους μου, τους συγγενείς μου, τα μαγαζιά. Από μαγαζιά έχετε καλύτερα στο Λονδίνο, μη μου πείτε. Εγώ σας πήρα για να σας υπενθυμίσω το ραντεβουδάκι μας. Δεν βλέπω την ώρα. Μόνο προσοχή. Αν πέσουμε πάνω σε κάποιο γνωστό και η παραμικρή απρόσεκτη κίνηση μπορεί να τα χαλάσει όλα. Ξέρετε, ο πρώην σύζυγός μου είναι πολύ έξυπνος και πολύ περήφανος άντρας. Καταλαβαίνετε, μέχρι να καθαρογραφεί το διαζύγιο είμαι και τυπικά δική του. Έπειτα από 15-20 μέρες στο πολύ θα είμαι και τυπικά ελεύθερη και έπειτα η ζωή είναι όλη δική μας. Πόσο ευτυχισμένο με κάνει. Αχ, σας αφήνω τώρα, κάποιος χτυπάει. Να σας στείλω ένα φυλάκι. Στείλτε μου, είμαι σίγουρος πως θα το νιώσω. Μουα, το στείλα. Τσέκος. Πού τους βρήκαμε όλους αυτούς τους μαλάκες μαζεμένους? Μ' αγαπά, δε μ' αγαπά, μ' αγαπά, δε μ' αγαπά. Πάσε. Καλημέρα σας, κύριε Παπαπέτρου. Ω, τον αγαπητό μου φίλο. Βλέπω άνθη και χαμόγελα. Σημαίνει τίποτε ευχάριστο? Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τολμώ να πω ευτυχισμένος. Καθίστε. Ευχαριστώ. Πολύ χαίρομαι. Έχει να κάνει με τη δουλειά μας? Πρόκειται για μια καινούργια χλωρημία. Για ένα θηλυκό. Πουλιά στον αέρα πιάνετε. Ναι, ναι. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Μήπως θέλετε να αναβάλουμε την κουβέντα μας? Μήπως περιμένετε κάποια πονηρή επίσκεψη? Όχι. Απλώς σήμερα δεν θα συζητήσουμε για business. Παρακαλώ να καθίσετε, διότι θα ήθελα να μιλήσουμε
περί γάμου. Δηλαδή είναι σοβαρά τα πράγματα. Σοβαρότερα δεν γίνονται. Το μόνο πράγμα που με φρενάρει, τρόπος τη λέγει, είναι η σκέψη του ότι εσείς με το που παντρευτήκατε διαλύσετε το γάμο σας τα τάκα τάκα. Και ο καλός μου φίλος, ο κύριος Δόγκαρος, ξεγλιστράει σαν το χέλι. Τόσες γυναίκες τον αγάπησαν, αλλά καμία δεν κατάφερε να τον τυλίξει. Ναι, αλλά σας, τι σας νοιάζει τι κάνει ο ένας και ο άλλος? Να παντρευτείτε, δεν θέλετε? Ναι, ναι. Είμαι πλέον σε ηλικία γάμου, όπως τα έλεγε και η μαμά. Και η νύφη? Θαυμασία. Για κομμύρα, τι λυπάμαι. Παρντών. Λέω, η νύφη. Την εγνώρισα προλίγων ημερών και κατά το κοινό λεγόμενον έπαθα την πλάκα μου. Αυτή θα την πάθει μετά το γάμο. Πώς είπατε? Πάλι παντρεύεται. Πάλι. Ο Παναπέτρος βρήκε γυναίκα. Μάλιστα. Και πού τι αυτή βρήκε τη γυναίκα αυτή? Και τη γυναίκα, πλούσια, ωραία και σωτοχήρα. Αύριο μεθαύριο βγαίνει το διαζυγιό τη. Μάλιστα. Μέχρι ο Παναπέτρος παντρεύεται. Κοίτα, εσύ να μείνει στο ράφι, Κρουσούζη. Η τράπεζα κλείνει όπου να είναι. Ποιο από του δυο σα θα πεταχτεί μέχρι εκεί? Εδώ ο κόσμο καίγεται. Εσύ το χαβά σου. Γιατί καίγεται, τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε τεράστια προβλήματα. Παντρεύεται ο Παναπέτρου. Όλοι παντρεύονται, Ζάχο. Ακόμα και ο Παπαπέτρου. Μόνο έναν ξέρω που φοβάται να παντρευτεί. Φοβάται όπως ο διάολος στο λιβάνι, αν είναι δυνατόν. Γιατί αυτή η γκρίνια, Ελένη, πρωινιάτικα? Βέβαια, δεν είναι ποτέ ώρα για τέτοιες συζητήσεις. Όχι, Ελένη μου, δεν είναι ώρα για συζητήσεις. Όταν κλείνει τράπεζες, μου ρίχνεις καρφάρες και μετά τρέχα, Ζάχο, στην τράπεζα για τη χοντρή τη δουλειά. Τι θες δηλαδή, να αρχίσω να ρίχνω πυροβολισμούς? Ελένη, πίστευα ότι η γυναίκα που έχω αποφασίσει να κάνω σύντροφο τη ζωή μου θα είναι σοβαρή και σκεπτωμένη. Και Πινελόπη που υφαίνει και ξυλώνει περιμένοντας τον Οδυσσέα. Εγώ είμαι Οδυσσέας. Πράτα από εκεί μου σου πω καμιά κουβέντα. Λοιπόν, πάω. Πρώτον για να δώσω τόπο στην οργή και δεύτερον να σας φέρω εδώ πέρα λεφτά να έχετε να παίζετε. Θέλω να σας φέρω τίποτα απ' έξω. Φέρε μια σαπωνοτυρόπιτα. Εσύ η Πινελόπη? Όχι, Οδυσσέα, ξέρεις τι θέλω, δεν ξέρεις. Καλά. Και δυο πυροσκοί με λουκάνικο, ναι. Δεν στράβει. Θες και πυροσκοί? Έχει μπει χοληστερίνο στο βιβλίο Guinness. Καλά τώρα, παντρεύεται ο Παπαπέτρου. Αν το επιτρέψει η μαμά. Μαμά, αποφάσισα να παντρευθώ και θέλω την ευχή σας. Όχι. Μητέρα, αποφάσισα να παντρευτώ και θέλω την ευχή σου. Ούτε. Μαμά, θέλω να παντρευτώ. Μαμά, γεια σας. Ναι. Μαμά, παντρεύομαι. Μαμά, μαμά, τι γδούπος ήταν αυτός, μαμά. Ας προσέχατε, μητέρα. Κοιτάτε, αφρικάνικο μπαϊκιόλι, το πήρα στο Σόνιο. Ακούς, Πετράκη, στο Σόνιο που λένε αφρικάνικα. Άσπρος ή μαύρος το πούλησε στο Σόνιο? Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι ζηλεύει τι. Τι να ζηλέψουμε, μωρέ, έτσι παλιοχάντρες. Λέγητη. Ναι, χαίρετε. Θα ήθελα να μιλήσω παρακαλώ στον κύριο Δόγκανο. Επουσιάζει. Μπορείτε να του πείτε ότι τηλεφώνησε ο κύριος Μικές Βαϊρόγλου. Μικές Βαϊρόγλου. Χαίρετη. Ποιος ήτανε? Κάποιος Μικές Βαϊρόγλου. Μωρέ, πού το έχω ακούσει εγώ αυτό το όνομα? Κανένας φίλος ή συνεργάτης του θείου μου θα είναι. Στο γραφείο θα τα άκουσες. Όχι, όχι, κάπου αλλού το έχω ακούσει. Αλλά δεν θυμάμαι πού. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν το έχει σε καλό. Ποιο? Το να είναι μία φορά συνεπή στα ραντεβού του. Με συγχωρείτε, κύριε Παπαπέτρου, αλλά σήμερα δεν έχετε καθόλου δίκιο. Τι ώρα είχαμε ραντεβού? 11 και 4. Και τι ώρα είναι τώρα? 12 παρά 20. Λυπάμαι, αλλά το ρολόι σας πηγαίνει μπροστά. Είναι 11 και 10. Είναι 12 παρά 20 και δεν θα μου πείτε εσείς ότι το ρολόι μου πηγαίνει μισή ώρα μπροστά. Το ρολόι σας σας μοιάζει? Σε τι? Πηγαίνει μπροστά από την εποχή του. Αφήστε σας παρακαλώ τα αστεία. Ορίστε. 11. Και 41 και 30 δευτερόλεπτα. Μπιπ! Και γιατί δεν με ρωτάγατε? Τι πράγμα? Αυτό το τηλέφωνο είναι χαλασμένο. Αυτό το αστείο είναι πάρα πολύ κρύο! Μα γιατί φωνάζεις, λατρεία μου? Μα είναι δυνατόν να μην φωνάζω, κύριε Δόγκανε? Βέβαια, όταν φωνάζεις μου σπαράζεις την καρδιά, λατρεία μου. Ακούω απ' έξω και λέω, αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να είναι βιομήχανος, θα πρέπει να είναι βαρύτερος στη σκάλα του Μιλάνου. Πού το ξέρετε? Ποιο? Για τα φωνητικά μου προσόντα. Μικρός ήμουνα στη χοροδία του σχολείου μου. Αυτό το δούλεμα το τραβάει σαν άλεξη κέραυνο. Ακούστε, Μητράκη, ήταν στη χοροδία και από τη χοροδία το έριξε στην κοροϊδία. Εσείς τώρα δηλαδή νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω, ε? Απάνω που το φανταζόμουν. Ξέρετε τι νότες βγάζω εγώ! Δυνατές, ε! Ο δάσκαλος της οδικής μου το έλεγε. Εσύ, Παπαπέτρου, παιδί μου, μια μέρα θα διαπρέψεις στο μελόδραμα. Έχει μελόδραμα στο χιλιομόδι.
Δεν με πιστεύετε. Εγώ, ο Δημήτρης δεν σας πιστεύει. Τι? Για ρίξου, ρίξου έναν ντο να μάθει να σε μαζευτεί. Άκου Δημήτρη, ρίξου εσύ έναν ντο. Έλα. Ντο. Ντο. Θα μας ακούσει το μεγαρό. Άστο, άστο ντο, ντο, ήταν λίγο μουδιασμένο. Πιάσε ένα φα, το φάσου είναι καλύτερο. Α, πάμε να φα. Έλα. Ντο, ρε, μι, φα, φα, φα. Τι αηδώνεις εσύ. Τώρα φα. Θέλω το καλύτερό σου. Το μη, εκεί τα δίνει όλα. Το μη. Α, περίμενε, περίμενε. Το μη, θα στο περιποιηθώ λίγο τώρα. Πώς θα μου το περιποιηθείτε. Τι σε κάνω εγώ, αστέρι. Έλα, ανέβα εδώ πάνω να το πει. Γιατί? Για να το πιάσετε από ψηλά. Ντο, ρε, μη, 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 μη σκουντάτε θα πέσω. Καλά, θα τον τρελάνουνε τον άνθρωπο. Να τον τρελάνουνε, παιδάκι μου. Αυτός είναι τρελός από μόνος του. Καθίστε να δω κι εγώ. Αυτό δεν θα το πίστευα ποτέ. Καλημέρα. 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 Τι γίνεται, ρε παιδιά, βλέπετε κάτι ενδιαφέρον? Δεν αφήστε να δει και κανένας άλλος. Ο κύριος. Παλιός στην ταράση μου, και ήθελα να δω αν έχει κανένα πρόβλημα η πόρτα. Το όνομά σας? Νικές Βαϊρόγλου. Βαϊρόγλου? Ναι, γιατί δεν σου αρέσει το ονοματάκι μου. Πώς, καλό είναι. Θα ήθελα να δω τον κύριο Δόκανο. Ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή? Μπούκαρε και θα δεις. Και δεν μπουκάρω. Θα μπουκάρω. Ζαχώ! Νικέ! Να σου στήσω τον κύριο Παπαπέτρου. Τι κάνει πάνω στο τραπεζάκι ο κύριος Παπαπέτρου? Είναι βιομήχανος ύψους. Χαίρομαι πολύ. Βαϊρόγλου. Καταχάρηκα. Το Δημήτρη το θυμάστε, Δημήτρη? Α, ναι, βέβαια, ο Δημήτρης. Χαίρομαι και ο Δημήτρης είμαι. Ξέρεις, κάποτε ήσουν αψιλόδειγνος. Και εσύ ευγενικός. Κάνω! Εγώ χαίρομαι που σας καταβλέπω όλους και φυσικά που γνωρίζω τον νέο το φίλο σας, τον κύριο Παπαπέτρου. Βιομήχανος, Παραδοσιακός. Σαν το χαλβά. Για να μην σας καθυστερώ και όλα σε αυτή τη δουλειά. Ναι, γιατί όπως βλέπεις εδώ πέρα πνιγόμαστε. Ζάχο μου, ήρθα μόνο για ένα λόγο. Η Τζοάννα θέλει οπωσδήποτε να σε δει το Σαββάτο το βράδυ στο σπίτι μας. Πώς έτσι ξαφνικά? Μα δεν είναι ξαφνικά. Ξέρετε, από τον καιρό που γύρισαμε από το εξωτερικό, θέλουμε να οργανώσουμε ένα ντινέ για τους φίλους μας. Και μια που ξαναταμώσαμε, ευκαιρία να το γιορτάσουμε, αδελφέ. Φυσικά, ευπρόσδεκτος είναι και ο Δημήτρης. Ευχαριστώ πολύ. Και αν μας κάνει την τιμή ο κύριος. Να έρθω ευχαρίστως. Άμα είναι για τσάμπα, τρέχει αυτός. Λοιπόν, να μη σας καθυστερώ. Σας περιμένω όλους το Σάββατο σπίτι. Άρα, να σε πάω μέχρι έξω, Μικέλα. Να με πας, Ζάχο. Αδείο, δεν πασάτω. Όχι, 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 μην αρχίσεις, θα ανοίξουμε την πόρτα τώρα. Να αλλάξω θέση πάλι. Να κατέβεις από εκεί μια ώρα σαν την κουκουβάγια. Άντε, μπράβο. Πάμε. Λοιπόν, Ζάχο μου, θα σε δω το Σάββατο. Ναι, Μικέ μου. Κορίτσια, ο Μικές, παλιός καλός μου φίλος. Μικέ, από εδώ, αυτό το μαύρο πράγμα που βλέπεις είναι η Λίλη και η Δεσποινής Ελένη είναι η γραμματέας μου. Ναι, αλλά δεν είπες και την άλλη ιδιότητα της Ελένης. Κύριε Μικέ μου, η κοπελίτσα από εδώ είναι αραβωνιαστικιά του κυρίου από εκεί. Χάρηκα πολύ. Γιατί δεν μου είπες ότι είσαι μια τέτοια κουκλάρα αραβωνιαστικιά? Δεν πρόλαβα, Μικέ μου, δεν πρόλαβα. Ευτυχώς πρόλαβα τώρα. Μικέ μου. Άλλωστε, οι χρόνιες ασθένειες δεν κρύβονται. Η Τζοάννα θα χαρεί πάρα πολύ να σας γνωρίσει το Σάββατο. Η Τζοάννα? Η σύζυγός μου. Παλιά φίλη του Ζάχου. Δηλαδή δεν υπάρχει γυναίκα που να μην γνωρίζει το Δόγκανο. Περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία το Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Θα έρθουμε το Σάββατο, Μικέ μου. Θέλω πάρα πολύ να ξαναδώ τον Τζοανάκη. Βέβαια, θα έρθω κι εγώ να τον γνωρίσω τον Τζοανάκη. Μα βεβαίως, μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, όπως είπαμε, σας περιμένουμε όλους το Σάββατο. Ναι, εντάξει. Γεια σας. Γεια σου, Μικέ μου. Γεια σου, Μικέ μου. Θα έρθουμε και ο Ενιακός να δούμε τον Τζοανάκη. Μπαρμπά. Μπαρμπαριά και Τούνεζι. Αυτό το τύπο εγώ κάπου τον ξέρω. Πού τον ξέρεις, παιδί μου, αφού έλειπε 10 χρόνια στο εξωτερικό. Ρε, δεν ξέρω αν έλειπε και πού έλειπε. Εγώ τον ξέρω. Ξεράδια, εσύ όλα τα ξέρεις. Ας φύγουμε στα βρωτά να διάσει το πλάνο. Έφυγε ο φίλος σας. Έφυγε, έφυγε. Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα. Να πάω εκεί? Όχι, όχι, από τη θέση σου. Πάμε από Σολ. Από Σολ. Από Σολ. Ναι. Ο Σολ μίο, come hold me tight. Kiss me, my darling. Μα τι λέει, έχει μπερδέψει τις γλώσσες. Tonight, tonight. Καλώς κύριο Ζάχος και κύριος Δημούτρης. Έλα, βρε, δεν μπορώ να σταμάτα πια αυτό το αστείο με το όνομά μου. Πρέπει να το έχεις μάθει σωστά πια. Σωστά. Τι καλό μας μαγείρευσες? Επειδή δεν βρήκα σπακάνι, έκανα κοτόπουλο με ρόζι και σαλάτα που μου είπε μια φίλη και έγινε πολύ ωραίο. Α, μπράβο. Φέρνω σαλάτα και τρώτη. Αν είσαι κανένα μπύρα, μία.
Δεν μου λες ρε Δημητράκη, με αυτή τη χρηματοδότηση τι θα γίνει τελικά? Εντάξει είμαστε. Και στην τράπεζα παραπάνω από εντάξει. Εκτός ο διευθυντής ολογλίκες μου ήτανε. Αφού μας έχει ρημάξει τους τόκους, τι θα μας κάνει? Μιλάτε φαγητού έτοιμου. Πού είναι το πιάτο, παιδί, με σένα? Ήλικα, μήπως θέλατε να φάτε και μιλήσετε δικά σας. Ας βλακίσει, φέρ το πιάτο. Άντε, μπράβο. Άντε. Τελικά θα πάμε στο Βαϊρόγλου. Λέω, τελικά θα πάμε στο Βαϊρόγλου. Τις γυναίκες πέρασαν από τη ζωή μου, δεν τις απογοητεύω ποτέ. Και με την Ελένη τι γίνεται? Α, τι να γίνει με την Ελένη. Εγώ γνώρισα στη ζωή μου γυναίκες, γυναικούλες, γυναικάκα και κατέληξα σε εκείνη. Κι αν είναι η Τζοάννα σου ρηχτή. Θα τους κάνουμε το μαλλί τριχα-τρίχα. Τα μάτια σου περάσω το ασπίδι σε σένα. Κάτσε κάτω. Συγγνώμη κύριο Ζάκου, αλλά δεν μπορώ να κάνω την κοφή. Να μπορέσεις. Ένα βρεζάκου, άστο παιδί. Και τα λάθη ανθρώπινα είναι. Πω, θα πάει η χοληστερίνη σου 2.400 θα πάει. Μα είναι φοβερή σύμπτωση, αγαπητή μου, να συναντήσω τον σύζυγό σας στο γραφείο του φίλου μου, του κυρίου Δόγκανου, και να με καλέσει στο πάρτι σας. Είδατε, το μοιραίο, αγαπητέ μου, το μοιραίο μας έφερε κοντά. Πού να φανταζόμουν τέτοια τύχη. Πήγατε σήμερα στα μαγαζιά? Ναι, πήγα. Βρήκα μια εξαιρετική τουαλέτα για το πάρτι. Μόνο που είχα ξοδέψει όλα μου τα χρήματα. Ζήτησα να μου την κρατήσουν. Αύριο πρωί-πρωί θα την πάρω. Αυτή την τουαλέτα θα μου επιτρέψετε να την προσφέρω εγώ? Μα. Δεν υπάρχει μα, παρακαλώ. Μα είναι πολύ ακριβό κομμάτι. Είναι μοναδικό. Ας είναι. Πείτε μου τη διεύθυνση του καταστήματος. Ξέρετε, αγαπητέ μου, εκτός του ότι είναι χαρμάνι και κοστίζει 1,5 εκατομμύριο, ο καταστηματάρχης είναι φίλος του αντρός μου. Φοβούμαι. Τότε. Θα μου επιτρέψετε να σας γράψω μίαν επιταγή. Επιταγή? Πώς είναι δυνατόν, κύριε? Όχι, κύριε. Ιάσονα με λένε. Και επειδή εσείς είστε εκ Λονδίνου, θα με λέτε Τζέισον. Τζέισον. Να παίρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Να πιούμε τα ουζάκια μας. Άργησα, πρέπει να φύγω. Γεια μας. Γεια μας, αγαπητή μου. Η ώρα κοντά σας πετά. Πετά. Δεν είπαμε. Τέρμα η τυπική. Τζοάννα, Τζέισον. Τζοάννα. Ωραίο όνομα. Κινηματογραφικό. Τζοάννα Σίνκους. Περνώντας σήμερα εντελώς συμπτωματικά από την ανασκαμμένη Πανεπιστημίου, πέρασα από το Μιλιούνι. Υποθέτω ότι αυτό είναι το ελληνικό κόσμημα που λέγατε. Μα είναι απίστευτο. Ναι. Πρέπει να στοιχίζει πολλά εκατομμύρια. Ναι. Τζέισον, είστε πολύ γλυκό αγόρι. Θα σας μαλώσω. Μάλωσον με, άκουσον με. Τζοάννα, σ' αγαπώ και θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Κι εγώ, κι εγώ. Μα είναι φως φανάρι. Με λατρεύει. Χαίρετε, Τζοάννα μου, να συστήσω από εδώ τη γραμματέα μου, τη μνηστή μου, την κυρία Ελένη Γραμμένου. Ελένη, η Τζοάννα, παλιά μου φίλη. Χαίρο πολύ. Χάρηκα. Περάστε, έχει έρθει ο Δημήτρης, ο κύριος Παπαπέτρου, ελάτε. Πάμε, 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 πάμε. Ζάκο. Ναι, αγάπη μου. Άντε ρε, Δεβόρα, τι γίνεται? Έρχεται, άμα λέει έρχεται, έρχεται. Ορίστε, 9 παρατέταρτο. 9 και 4 αρχίζει η παράσταση. Και πρόσεξε, μην γίνουν τα ίδια που έγιναν την προηγούμενη φορά. Τα πια. Που έριξε φάπα στον μπροστινό μα θεατή, το ξεχνάς? Και πολύ καλά του έκανα. Διότι δεν μπορείς, κύριε, να κλείνεις εισιτήριο στη δεύτερη σειρά και να κοιμάσαι ή να σέβει απέναντι στους ηθοποιούς. Αλλά ακόμα και αν κοιμηθείς, κοίτα να μην ροχαλίζεις. Αν ήθελα να ακούσω ροχαλιτό, δεν θα πήγαινα στο θέατρο, θα πήγαινα σε ξενοδοχείο. Μπορεί μην να φεύγει, μη. Σου είπε η Λίλη ότι έκλεισα θέση στο θέατρο. Ζιούμικαλ. Ρε παιδάκι μου, γιατί δεν μιλάς αφρικάνικα να τελειώνουμε? Άμα τα λέω αφρικάνικα, τι θα καταλαβαίνετε? Ναι, άμα τα λες ελληνικά, θα καταλαβαίνει μη. Δεν μου λες, τι ώρα έφυγε ο θείος μου? Έφυγε προμισή ώρα. Πήγε την δεξίωση κυρίου Βαϊρόγλου. Άντε πάλι ο Βαϊρόγλου. Ευχαριστώ. Ναι, φάε, φάε. Θα πάει χωριστερίνους 4.500. Ελάτε, λατρεία μου, γιατί δεν μας κάνετε αυτή τη χάρη? Σας παρακαλώ, κύριε Δόγκανε, μην με πιέζετε, με φαίνεται. Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ναι, αλλά θα μας στερήσετε αυτή τη χαρά. Ώστε ο κύριος Παπαπέτρου έχει καταπληκτική φωνή, ε. Παβαρότη και βάλε. Μην κοιτάτε που τώρα κάνει τον τροπαλό. Μικέ, τροπέλο. Ο Ιάσον όταν τραγουδάει δεν βγάζει νότες, βγάζει μουστοκούλουρα. Έλα τώρα, Ζάχο, νομίζω φέρνει το φίλο μας σε πολύ δύσκολη θέση. Καθόλου, κυρία μου. Θα μας ήταν πολύ ευχάριστο αν ήθελε να μας τραγουδήσει κάτι. Ναι, ίσως αργότερα.
σας πω μια άρια αντίκα. Ζωάν, αγάπη μου, έλα, έλα, ανυπομονή ο Ζάχος να σε δει. Γνώρισες φυσικά την αρμονιαστικιά του. Ναι, γνωριστήκαμε. Αλήθεια, αλήθεια, πώς θα περνά στο Λονδίνο? Πρέπει να τα περνά καλά, γιατί τη βρίσκω ομορφότερη από ποτέ. Θα μείνετε καιρό στην Αθήνα? Άμα ναι, βέβαια, σκοπεύουμε να εγκατασταθούμε. Μας έλειψε τόσο η Ελλάδα. Μα. Γνώρισες βέβαια τον καινούριο μας φίλο, τον κύριο Παπαπέτρου, τον επωνομαζόμενο Λατρεία. Φυσικά είχα την τιμή να γνωρίσω την κυρία του. Τι πάθετε, κύριε Παπαπέτρου? Βλέπω χλωμιάσατε λιγάκι. Είναι δυνατόν να μην χλωμιάζεις όταν αντικρίζεις μπροστά στα μάτια σου ένα τέτοιο κάλος? Ναι, 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 το έχουν πάθει κι άλλοι. Ωραίο ήταν αυτό. Ναι, ποιος μιλάει τώρα? Εγώ. Ζάχο, σε θέλω για λίγο. Ναι, έρχομαι, έρχομαι. Παιδιά, εμένα με συγχωρείτε, κατάλαβα. Ωραία. Λέγε λίγο σύντομα για την Ελένη, καταλαβαίνεις, είμαι σε δύσκολη θέση. Το ξέρω, Ζάχο μου, δεν θέλω να σου δημιουργήσω πρόβλημα, αλλά πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Με ανησυχείς, παιδί μου. Και θα σε ανησυχήσω, Ζάχο μου, ακόμα περισσότερο. Για ανησύχησέ με. Η ζωή μου πλέον μετριέται με ώρες. Δεν μου λες στο Λονδίνο αυτά κάνετε? Καλείτε κόσμο και κάνετε πλάκες στα ανατερές. Ζάχο, αύριο τα μεσάνυχτα ο άντρας μου θα με δολοφονήσει. Τι είδους αστείο είναι αυτό? Δεν πρόκειται για αστείο, Ζάχο μου, αλλά για μια τραγική πραγματικότητα. Αύριο τα μεσάνυχτα ο άντρας μου θα με δολοφονήσει. Φεύγω τώρα. Άκου πράγματα, θα τη δολοφονήσει ο άντρας της. Το γυρίσαμε σε θρίλερ. Άλλο θρίλερ από εκεί. Μάτια μαχαίρια έτοιμα να με κατασπαράξουν. Αύριο τα μεσάνυχτα ο άντρας μου θα με δολοφονήσει. Πω, τι κουβέντα έριξε και μετάραξε. Αχ, τι πράγμα είναι αυτό. Ο Δημήτρη, Δημητράκη μου. Άντε ρε, σήκωστο. Έλα, Δημήτρη, εγώ είμαι. Ξύπνησες? Όχι, ξύπνα καλά. Ξύπνησες τώρα? Άκου, συμβαίνει κάτι τρομερό. Πάρα πολύ τρομερό. Μπορείς να έρθεις από εδώ? Έλα μέσα από εδώ, ρε. Ναι, είναι σύντομα ζωής για θανάτου. Ξεκίνα. Άντε. Πω, μετάραξε. Άντε να ξανακοιμηθώ τώρα. Ποιος είναι? Εγώ με δεν μπορώ, άνοιξε. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Πώς τίποτα? Ο κύριος Ζάχος μου πήρε τηλέφωνο να έρθω εδώ επιγόντως. Δεν ξέρω, κύριε Δημούτης, εγώ κοιμόμουνα. Εγώ το ξέρω, ο προκομμένος το ξέρει. Άμα του δείτε, να του το πείτε. Πήγαινε, πες το ότι ήρθε. Άντε. Μάλιστα. Κοιμάται. Τι κάνει? Κοιμάται και ρικουλίζει. Τρελός είναι. Τώρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να έρθω εδώ κάτι επιγόντως. Και αυτός ροχαλίζει. Ναι! Τι θες, ρε, άλλη τέτοια ώρα πέρα, τι θέλεις? Εγώ τι θέλω, ρε, ή εσύ που μου τηλεφώνησες να έρθω καταπηγόντως? Σου τηλεφώνησα? Τότε, πριν 10 λεπτά. Θα το είδα στον ήρωό μου. Έχω δει ανθρώπους να υπνοβατούν. Ανθρώπους να υπνοτηλεφωνούν, δεν ήξερα. Α, ναι, μωρέ, σου τηλεφώνησα. Άκουνες, Δημήτρη μου, συνέβη κάτι το τρομερό. Εκεί που ήμασταν στη δεξίωση του Μικέα του Βαϊρόγλου, ναι, ξαφνικά με πλησίασε η γυναίκα του, μου λέει: θέλω να σου μιλήσω. Και μου μίλησε. Και τι σου είπε, τι αγαπάει? Καλά, αυτό είναι γεγονός. Βρέασε τώρα, δεν θυμάμαι. Όχι, μου είπε κάτι τρομερό, Δημήτρη, κάτι τρομερό. Δηλαδή? Μου λέει: αύριο τα μεσάνυχτα ο άντρας μου θα με δολοφονήσει. Και εσένα, ρε, τι σε διαφέρουν τα οικογένειακά τους? Ποια οικογένειακά, ρε, ποια οικογένειακά? Ο Μικέας ο Βαϊρόγλου, αύριο τα μεσάνυχτα θα δολοφονήσει τη γυναίκα του. Και αυτή που το ξέρει, την ειδοποίησε? Ξέρω εγώ, για να το λέει, θα το ξέρει, δεν μπορεί. Ρε, άντε, εκεί πέσα και εκεί, μη σου πλάκα σου έκανε. Ήταν, μιλούσε πολύ σοβαρά, ήταν ταραγμένη η γυναίκα. Και τώρα, δηλαδή, τι θες να κάνουμε? Να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία και να τη πούμε: χαίρετε, αύριο θα γίνει ένας πόνος? Ναι, αυτό να κάνουμε. Και εσύ, πώς θα ξεμπλέξουμε? Από την αστυνομία? Όχι, από το τρελάδικο που θα μας κλείσουν. Και τι θα κάνουμε, ρε? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πέσουμε να κοιμηθούμε και αύριο με το καλό βλέπουμε. Εντάξει, λοιπόν, άντε φεύγουμε. Όχι. Ας πούμε ότι μία στις χίλιες ο Μικέας ο Βαϊρόγλου θέλει να δολοφονήσει τη γυναίκα του. Γιατί να το κάνει αύριο τα μεσάνυχτα? Γιατί αύριο είναι Κυριακή και μέχρι τα μεσάνυχτα είναι αργία. Έλα, Δημητράκη, πες, απέξεις και χιούμορ. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Πες και κοιμήσου, πες και κοιμήσου. Να κοιμηθώ, μια κουβέντα να κοιμηθώ. Μπορώ εγώ να κοιμηθώ τώρα? Το φως.
Καλημέρα. Ο κύριος Δόγκανος ξύπνησε. Μάλιστα. Μπορείτε να του πείτε ότι τον θέλω. Ναι, θα του το πω. Νικέ. Τι έχουμε. Γεια σου, Ζάχο μου. Γεια σου, Μικέ μου. Με συγχωρείς για τα χθεσινά δυσάρεστα. Ποια δυσάρεστα, Μικέ μου. Της Τζοάνας, Ζάχο μου. Τι, Τζοάνα, μια χαρά την είδα. Έλα τώρα, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις και μην προσπαθείς να κρύψεις τα αραχή σου. Η Τζοάνα δεν είναι στα καλά της. Δεν καταλαβαίνω. Δεν σου είπε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα θα τη δολοφονήσω. Έλα καλέ. Τι έλα καλέ. Αφού το ξέρω ότι σου το είπε. Εξάλλου σε όλους μας τους φίλους τα ίδια λέει. Ζάχο μου, η Τζοάνα δεν είναι στα καλά της. Χρόνια τώρα ζω μια προσωπική τραγωδία. Έχω λεφτά. Έχω μια άνετη ζωή και μια γυναίκα άρρωστη που δεν μπορώ να την κάνω καλά. Με συγχωρείς, Μικέ μου, εδώ. Ναι. Ζάχο, εγώ είμαι η Τζοάνα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ο Πρωθυπουργός είναι. Ναι, σε ακούω. Ξέρω ότι ο Μικές είναι στο σπίτι σου. Ήρθα να σου πει ότι είμαι τρελή. Όμως, Ζάχο, σε παρακαλώ, κάνε μου μια χάρη. Πάρε ένα ταξί και έλα γρήγορα στο σπίτι. Είναι ανάγκη. Είναι απόλυτη ανάγκη. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, Ζάχο. Ναι, ναι, καλώς, καλώς. Αλλά μην μου τηλεφωνείτε τέτοιες ώρες. Πιο αργά, σας παρακαλώ. Γεια σας. Ήθελα να με συμβουλευτεί για τον προϋπολογισμό. Άμα του δώσει θάρρος, γίνονται κολλητσίδες. Λοιπόν, για να συνέχισε. Τι λέγαμε, Ζάχο μου. Α, έχει πουρέψει πάρα πολύ αυτός. Για την Τζοάνα δεν μου λέει, δικαί μου. Ναι, Ζάχο μου, είναι άρρωστη, πολύ άρρωστη. Την είδαν οι διασημότεροι γιατροί του κόσμου, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ξέρω τι σου είπε και τι πρόκειται να σου πει. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δείξε κατανόηση και μη βάζει άσχημη σκέψη στο μυαλό σου. Εξάλλου είναι γνωστό το πόσο λατρεύω τη γυναίκα μου. Ναι. Λοιπόν, φεύγω τώρα. Ναι. Γεια σου, Ζάχο, και με συγχωρείς για την ταραχή που σου προξένησα. Μικέ μου, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Γεια σου. Γεια σου. Στο καλό, Μικέ μου, στο καλό. Κουράγιο, κουράγιο. Η Τζοάνα τρελή. Τρελός παπά σε βάφτισε. Το ξέρω, Ζάχο μου, ότι σου είπε ότι είμαι τρελή, αλλά δεν είμαι. Απόψε τα μεσάνυχτα θα με δολοφονήσει. Μα από πού το ξέρεις, Τζοάνα μου? Από την ερωμένη του. Είναι μια σαδίστρια που με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο και μου το λέει. Την Κυριακή το βράδυ, τα μεσάνυχτα, ο άντρας σου θα σε δολοφονήσει. Με κόψω χόλια, παραθέμασαι. Βρε, Τζοάνα μου, γεια στάσου. Αφού τέλος πάντων έχει ερωμένη, γιατί δεν σε χωρίζει? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια με έχει βάλει μέτοχο στις δουλειές του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σε περίπτωση διαζυγίου η μισή του περιουσία περνάει σε μένα. Δεν το θέλει αυτό. Τώρα μιλά σοβαρά. Σοβαρότατα, Ζάχο. Γιατί δεν ειδοποιείς την αστυνομία? Την αστυνομία. Και τι να τους πω, ότι ο άντρας μου θέλει να με σκοτώσει, θα με περάσουν για τρελή. Το πολύ πολύ να βρεθώ σε κανένα ψυχιατρίο. Όπω, και τώρα τι θα κάνεις? Τώρα το μόνο που μου μένει είναι να εξαφανιστώ. Να βρω ένα μέρος, να φύγω, να εξαφανιστώ. Ναι, αλλά καταλαβαίνεις, το σπίτι το δικό μου είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν χωράει μας ένας πάνω στον άλλο. Ή δεν μπορώ να κάνεις γυναίκες πανακόπτες. Δεν γίνονται αυτά. Όχι, Ζάχο. Δεν είχα σκοπό να σου δώσω άλλο βάρος. Άλλωστε, ο Μικές, το πρώτο σπίτι που θα ψάξει θα είναι το δικό σου. Επομένως. Σωστά. Μόνο που. Μόνο που. Μόνο που αυτή τη στιγμή, Ζάχο, δεν έχω καθόλου χρήματα. Όχι, Ζάχο, δεν θέλω καθόλου να με δανείσεις. Δεν θα το καταδεχόμουν ποτέ αυτό. Θα πουλήσω ένα μενταγιόν. Είναι μεγάλης αξίας. Βρε, Τζοάνα μου, μήπως όλα αυτά τα φαντάζεσαι. Και αντί να σκοτώσω ο Μικές εσένα, πας και σκοτώσεις τζάμπα το μενταγιόν. Ζάχο μου, να ακούς τι σου λέω. Λέγεται. Το τέλος σου έφτασε. Απόψε ο άντρας σου θα σε σκοτώσει. Την άκουσες? Αυτή ήταν η αντροχωρίστρα. Βρε, πας και σου κάνει κανείς φάρσα. Εσύ μπορείς να μου το εγγυηθείς αυτό? Τέτοιες εγγυήσεις δεν μπορώ να δώσω εγώ. Γι' αυτό σου λέω, Ζάχο, το μόνο που μου μένει είναι να μου κάνεις μια χάρη. Περίμενε. Πάρ' το. Τι είναι αυτό, τιμητική πλακέτα? Όχι, Ζάχο μου, είναι το μενταγιόν. Βρες ένα διγνό στόσο κοσματοπόλη. Ρώτησέ τον πόσο μπορεί να το αγοράσει. Και το βράδυ, καθώς θα φεύγω από εδώ, θα περάσω από το σπίτι σου για να μου πεις. Έλα, Τζοάνα μου, έλα, κορίτσια. Ζάχο μου. Έλα, κορίτσια, έλα, έλα. Κάτσε πονεμένο μου, παιδί, κάτσε. Ζάχο μου, αν έχεις να μου πεις κάτι για το μεντογιόν, πες το μου, γιατί βιάζομαι. Ναι, Τζοάνα μου,
δίνει 2 εκατομμύρια. Μόνο. Μα αυτό κοστίζει πάνω από 6 εκατομμύρια. Το φαντάζομαι, Τζοάννα, αλλά ξέρεις, όταν πρόκειται να πουλήσει κανείς, καταλαβαίνεις. Έστω, έστω. Δώστε το και πάρε τα χρήματα. Πού θα σας στείλω? Δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα ακόμα. Ναι. Θα σου τηλεφωνήσω σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες θα σου πω. Και μέχρι τότε τι θα κάνεις εσύ? Έχεις δίκιο, Ζάχο. Ζάχο, γίνεται να μου δώσεις μια προκαταβολή από αυτά τα χρήματα που θα πάρεις εσύ αύριο? Ναι, αλλά σήμερα Κυριακή πού να βρω μετρητά? Οι τράπεζες είναι. Δεν πειράζει. Δώσε μου επιταγή. 1,5 εκατομμύριο. Ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ. Θα σου υπογράψω αμέσως μια επιταγή με το πανάκριβο στυλό μου. Πόσα είπες ότι θέλεις? 1,5. Θα σου φτάσουν, ωραία. Δεν μου τα δίνεις όλα, βρεζάχο μου, για να έχω να περάσω μερικές μέρες. Μπράβο. Σου δώσω εγώ μία επιταγή 2 εκατομμυρίων για να περάσεις μερικές ώρες. Γιατί κάνεις και πολύ δάπανη ζωή, ε. Ορίστε, Τζάνα μου. Θεούλες. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Ζάχο μου. Και πρόσεξε. Αν δεις το Μικέ, ούτε που με συνάντησες, ούτε που θα με συνάντησες, ε. Αστεία, με σε μπλέκω εγώ στη διστορία. Ευχαριστώ. Πάμε. Ναι, Τζάνα, έλα. Στο καλό, Τζάνα μου, και καλή τύχη. Σε ευχαριστώ, Ζάχο μου. Σε ευχαριστώ. Ομολογώ ότι. Αυτές οι μέρες είχα λίγο suspense για μένα. Τα έχει και αυτά η ζωή, Ζάχο μου, τα έχει. Έτσι, έτσι. Α, και ό,τι χρειάζεται. Ζάχο μου, Ζάχο μου. Έλα, πας το καλό. Καλή τύχη, παιδί. Καημένη κι εσύ, κατατρεγμένη από τη μοίρα. Γεια σου, Ζάχο, τι κάνεις? Γεια, κάνω, έλα μη κέντρο. Κάτσε, δικέ μου, κάτσε. Λοιπόν, Μικέ, πώς από εδώ? Έλα, ρε Ζάχο, άφησε το θέατρο. Ήταν εδώ η Τζοάννα. Έλα, καλέ, ποιος τα λέει αυτά? Εδώ ήταν, Ζάχο μου, το ξέρω. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία, πάρα πολύ γνωστή. Η Τζοάννα παίρνει μια βαλίτσα, ένα πανάκριβο κόσμημα για να το πουλήσει και να εξαφανιστεί. Ύστερα από 2-3 μέρες, της περνάει η κρίση. Γυρίζει σπίτι, Ζάχο μου. Και δεν θυμάται απολύτως τίποτα. Για κάτσε, ρε Μικέ. Έτσι που μου τα λες, θα σου πω και εγώ τα άλλα τώρα. Σήμερα το πρωί εγώ ήμουνα στο σπίτι σου. Το ξέρω. Μπα. Ναι, εκείνη την ώρα τηλεφώνησε μία άγνωστη και η Τζοάννα μου είπε ότι είναι μία ερωμένη σου και είπε ότι θέλει να τη σκοτώσει. Η κοπέλα που τηλεφώνησε ότι δήθεν είναι ερωμένη μου είναι φίλη της Τζοάννας που τη βάζει να τηλεφωνεί. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η αρρώστια της, Ζάχο μου. Οι γιατροί μου την είπανε νευρωτικός εσωψυχισμός. Με δόσεις αυτοβασανισμού. Πώς την είπες? Πώς θα το λέω τώρα πάλι ξανά από την αρχή? Έχεις δίκιο, αρρώστια να φτιάξει, συνέχισε. Θα σου πάρω. Θα σου δώσω εδώ τα χρήματα. Θα υπογράψω μια επιταγή με το πανάκριβο στυλό μου. Αν θέλεις, μου δίνεις πίσω το κόσμημα γιατί. Δεν θέλω να το στερηθεί η Τζοάννα μου. Είναι δώρο δικό μου για την 4η επέτειο του γάμου μας. Τι τραγωδία είναι αυτή! Τρομερή, Ζάχο μου, τρομερή. Μα εδώ είναι 2,5 εκατομμύρια. Μα συνήθως τόσα ζητάει από τους φίλους. Ναι, αλλά εμένα μου ζήτησε 2 εκατομμύρια. Ω Θεέ μου. Δεν έχω άλλο φίλο, Ζάχο μου. Καλά, δεν πειράζει. Ναι. Πόσο είναι το ποσό? 2,5 εκατομμύρια. Ωραία, λοιπόν. Θα μου δώσεις μια επιταγή των 500.000 και το ζήτημα λύγει. Πώς με εξυπηρετείς, βρε Μικέ, πώς με εξυπηρετείς? Σου υπογράψω εγώ αμέσως τώρα μια επιταγή 500.000 με το ανάκριβο στυλό σου. Μικέ, τον τίμιο άνθρωπο εγώ τον τσεκάρω από χιλιόμετρα. Και σου είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοια τράπεζα. Μάλιστα, θείε μου, αυτή η επιταγή είναι μια ανύπαρκτη τράπεζα. Δηλαδή τα λεφτά που έδωσα στο Μικέ και στην Τζοάννα. Εισπράχθηκαν πρωί-πρωί. Δημήτρη, ακούς. Δημήτρη, ακούς, 2,5 εκατομμύρια έχασα! Μου την πέσανε απατεώνες! Πάρε γρήγορα τηλέφωνο. Τι ρε, θείε μου, δεν είναι κανείς! Πού από τα λεφτά μου! Πάρ' το στρατό, την αστυνομία, την Ιντερπόλ, θέλω τα λεφτά μου! Ώρα τα λεφτά σου! Μη μου λες τέτοια, θα πάθω! Όχι, που χάρηκες από τον ερχομό του παλιού σου φίλου. Παιδιά, θυμήθηκα που ξέρω αυτό το Βαϊρόγλου, ε! Από το Λονδίνο, μεγάλη απάτη! Είχε δαγκώσει κόσμο και κοσμάκι. Τώρα βρήκες να το θυμηθείς κι εσύ! Ναι, ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Ο Βαϊρόγλου δάγκωσε το θείο μου. Μα, σε πόνεσαι, Ζάχο. Σταμάτα και σταμάτα! Έχει να γίνει εδώ μέσα εθνική εορτή. Παιδιά, κόφτε την πλάκα, γιατί από την ταγωνιά του Βαϊρόγλου θα λυσάξω κι εγώ. Κι έτσι και λυσάξω κι εγώ. Έτσι και λυσάξω κι εγώ. Ααα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